Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το ΦΕΚ 181 ο νόμος 4.839 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διατάξεις για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ που σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες και κατατέθηκαν με την πρόσφατη τροπολογία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων θα συζητήσουμε με την πρόεδρο ιδιοκτητών ακινήτων του νομού Ροδόπης, την κυρία Χρύσα Κυριακούση. Καλησπέρα, κυρία Κυριακούση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ας ξεκινήσουμε με τις γονικές παροχές. Τι αλλαγές έχουμε στο τομέα αυτό? Οι γονικές παροχές έχουμε ένα νέο μέτρο που έρχεται, ένα φορολόγητο πάρα πολύ υψηλό, 800.000 ευρώ από κάθε γονέα προς τέκνο και γενικά συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συγγενείς, ο πρώτος βαθμός συγγένειας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι γονείς προς παιδιά, οι παππούδες προς εγγόνια. Οπότε το θέμα είναι να βρεθούν, ναι μεν είναι πάρα πολύ θετικό το μέτρο, το θέμα είναι να βρεθούν τα χρήματα αυτά, να έχει κανείς τόση περιουσία να μεταβιβάσει. Εν πάση περιπτώσει οι ιδιοκτήτες σαφώς και δεχόμαστε την είδηση αυτή ως θετική, διότι όσοι μπορούμε να προβούμε και όσοι μπορούμε πρέπει να προβούμε στις παροχές προς τα παιδιά μας και γενικά προς συγγενείς πρώτου βαθμού. Και εκμεταλλευόμενοι βέβαια το θετικό αυτό μέτρο. Είναι αφορολόγητα και αφορά όχι μόνο ακίνητα να πούμε, αλλά αφορά και κάθε είδος περιουσίας και ακινητές αξίες δηλαδή και μετοχές, ομόλογα και διάφορα άλλα κινητά, αυτοκίνητα, οτιδήποτε αξίας. Οπότε το δεχόμαστε ως θετικό και προχωρούμε. Αυτό βεβαίως σχετίζεται και με την παράταση του μέτρου της ηλεκτρονικής ταυτότητας που παρατάθηκε που ξεκινάει από 1η-1η του 2022 και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε οι ιδιοκτήτες. Επομένως συνδυάζουμε γονικές παροχές μαζί με μία εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας προς το παρόν, δηλαδή για το τρίμηνο αυτό μέχρι τέλος του έτους, και τα βλέπουμε από κοινού. Παράλληλα, κυρία Κινέζου, να πούμε για τους ιδιοκτήτες ότι πρέπει να προχωρήσουμε μαζί με όλα αυτά τις γονικές παροχές και την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτότητας, τη μη ισχύ ακόμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας και τα αφαίρετά μας. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο επίσης για τους ιδιοκτήτες, τα οποία τρέχουν και αυτά και προχωρούν μέχρι το 2026. Τονίζω λίγο την ημερομηνία και να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ότι κάθε έτος που μπαίνουν προς τα αφαίρετα, κάθε έτος που χάνουν, μπαίνουμε με, με πρόστιμο στο επόμενο έτος. Αυτή τη στιγμή είμαστε με 25% πρόστιμο για όσους χάσαν τις προθεσμίες τις προηγούμενες. Επομένως κοιτάμε τα αφαίρετά μας μέχρι το 2026 γιατί τα πρόστιμα θα φτάσουν μέχρι το 40%, ένα πλαφόν το οποίο έχει τεθεί. Αυτά όσον αφορά για τα νέα μέτρα που είπατε του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στα δήλωτα τετραγωνικά έχουμε νέες εξελίξεις. Τι αφορούν, μιας και η προθεσμία δήλωσης έληξε, αλλά δίνεται παράταση και μπορεί κάπως να βγουν λίγο κερδισμένοι οι ιδιοκτήτες που δεν πρόλαβαν να τα δηλώσουν. Ναι, και τα δήλωτα τετραγωνικά έχουμε νέα. Ανοίγει εκ νέου, περιμένουμε να ανοίξει τώρα μέσα στον Οκτώβριο, μέχρι τέλος Οκτώβρη θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για να δηλώσουν τα τετραγωνικά που ξέχασαν οι ιδιοκτήτες και βεβαίως και αυτοί και σε αυτή την περίπτωση όπως και στα αφαίρετα που προανέφερα μπαίνουμε όσοι μπουν για δηλώσεις έχουν 20% πρόστιμο επιπλέον, είναι δηλαδή δήλωση με πρόστιμο πλέον ακριβώς για να αμυφθούν οι συνεπείς ιδιοκτήτες οι οποίοι προλάβαμε, ήμασταν μέσα στις προθεσμίες. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι τώρα μπαίνουν στη δήλωση των τετραγωνικών θα έχουν πλάς 20% επιπλέον. Βεβαίως και πάλι συμφέρει να πούμε, διότι τα πρόστιμα σε άλλη περίπτωση φτάνουν μέχρι και 200%. Επομένως τι κάνουμε, γλιτώνουμε το 200% και πάμε στο 20% το οποίο θα τρέξει από 1η-1η του 2020, δηλαδή θα είναι η επιβάρησή τους με το πρόστιμο αυτό και γλιτώνουμε τα προηγούμενα πρόστιμα. Επομένως, σαφώς βλέπουμε και αυτό. Το οποίο όχι μόνο το κάνουμε γιατί ανοίγει η πλατφόρμα τώρα, αλλά το κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πουθενά
περαιτέρω σε μεταβιβάσεις, δηλαδή συνδυάζεται και αυτό, όπως είπαμε και όλα τα προηγούμενα, με τις γονικές παροχές και τις μεταβιβάσεις μας, είναι όλα αλυσίδα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτε παραπάνω. Όλα είπαμε, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να ταυτίζονται και να ταυτοποιούνται, δηλαδή το ε9, τα κτηματολόγια. Επομένως, χωρίς αδήλωτα, χωρίς δήλωση τετραγωνικών, δεν πάμε πουθενά. Προχωρούμε έστω και με πρόστιμο. Έχουμε και κάποιες εξελίξεις στο κτηματολόγιο, μιας και αναφερθήκατε τώρα. Τι εξελίξεις είναι αυτές? Ναι, στο κτηματολόγιο έχουμε ένα καινούριο νόμο που είναι πάρα πολύ, έφερε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και οι οποίες και ανατροπές θα λέγαμε, οι οποίες επιταχύνουν τις διαδικασίες και τις καθιστούν πιο ευέλικτες για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για, για τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων, γιατί μπορεί να ικανοποιήσουν πλέον με περισσότερη ευελιξία τα αιτήματα των ιδιοκτητών. Έχουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα η σημαντικότερη αλλαγή που έρχεται είναι ότι τα αγνώστου ιδιοκτήτη, αυτό που ήταν ένα βάσανο για τους ιδιοκτήτες, αυτοί που είχαμε δηλαδή πάνω αναγραφές ως αγνώστων ιδιοκτητών και έπρεπε να πάμε στα δικαστήρια κλπ. Πρώτα-πρώτα αυτά παρατείνονται μέχρι το 2022, μέχρι τέλος. Επομένως κερδίζουμε ένα χρόνο από εκεί. Γιατί αυτά έλυγαν το 2021, τώρα το Δεκέμβριο. Λοιπόν, κερδίζουμε ένα χρόνο από εκεί. Επίσης, τι νέα εξέλιξη έρχεται? Ότι δεν πάμε για τα αγνώστου ιδιοκτησίας πλέον στο δικαστήριο. Αυτό είναι μια τεράστια ανατροπή που έρχεται και βοηθάει τους ιδιοκτήτες. Αλλά πηγαίναμε μέχρι τώρα στο δικαστήριο γιατί το ελληνικό δημόσιο ποτέ δεν συνενούσε και έπρεπε να κάνουμε δικαστήριο, να το καλέσουμε και να βγει απόφαση και όλη αυτή η διαδικασία. Τώρα πλέον σταματάει αυτή η διαδικασία και λέει ο νέος νόμος ότι μπορούμε να κάνουμε την αίτηση, κοινοποιούμε στο ελληνικό δημόσιο και αν περάσουν 60 μέρες και το ελληνικό δημόσιο δεν μας απαντήσει, προχωρούμε στην περαιτέρω διαδικασία, πάμε δηλαδή τα χαρτιά μας και όλα τα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις στην προϊσταμένη του κτηματολογικού γραφείου, στα κατατόπους κτηματολόγια και γίνονται οι εγγραφές. Είναι δηλαδή πιο ευέλικτο η κατάσταση έχει γίνει πιο ευέλικτη και βεβαίως κερδίζουμε και χρόνο και χρήμα οι ιδιοκτήτες. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή που ήταν πραγματικά σωτήρια για τους ιδιοκτήτες. Έρχεται άλλη μια αλλαγή, είναι η κτηματολογική διαμεσολάβηση, κτηματολογική διαμεσολάβηση πλέον. Δηλαδή αυτό τι είναι, ότι μέχρι τώρα πηγαίναμε στα δικαστήρια υποχρεωτικά. Τώρα λοιπόν έρχεται ο νέος νόμος και λέει ότι μπορούμε να προσφύγουμε στην εκούσια διαμεσολάβηση εφόσον υπάρχουν πάνω στο ακίνητό μας άλλες εγγραφές πλην του ελληνικού δημοσίου βεβαίως, άλλες εγγραφές άλλων ατόμων, δηλαδή βγουν άλλα όνομα, άλλα ονόματα επάνω σε εμάς, στην ιδιοκτησία μας, μπορούμε να κοινοποιήσουμε σε αυτούς, να κάνουμε το δικόγραφο, να κοινοποιήσουμε σε αυτούς και να προσφύγουμε σε εκούσια διαμεσολάβηση μέσω διαμεσολαβητού, να βγάλουμε να συνταχθεί το πρακτικό και το οποίο πρακτικό μετά θα πάμε στον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου και θα τελειώσει διαφορά με ένα απλό πρακτικό αποφεύγοντας τα δικαστήρια και βεβαίως και χρήμα και χρόνο και πάλι. Αυτές ήταν δύο σημαντικές αλλαγές που ήρθαν με το κτηματολόγιο. Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, με τις ενστάσεις κατά των δασικών αρχών και με οικίες πλέον που είναι εντός δασικών αρχών και μπορούν πλέον να δηλωθούν, τι γίνεται στο θέμα αυτό? Λοιπόν, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, έχουμε πρώτα-πρώτα μία παράταση των ενστάσεων, 4 μήνες ακόμα. Επομένως, η προθεσμία που έλυγε τέλος Δεκεμβρίου παρατείνεται. Έχουμε πάρει μία παράταση της προθεσμίας, που είναι πολύ καλό για να δούμε τις ιδιοκτησίες μας. Και εδώ λέω ότι όλοι να ψάξουμε στους δασικούς χάρτες, γιατί μην επαφιόμαστε. Να πάμε δηλαδή σε τοπογράφους, οι τοπογράφοι ασχολούνται με αυτά και μέσω των τοπογράφων γίνονται και οι αντιρρήσεις, οι οποίες όπως είπα παρατείνονται άλλους 4 μήνες. Να δούμε λοιπόν, να ψάξουμε και να βρούμε την ιδιοκτησία μας και να δούμε, να βεβαιωθούμε, να είμαστε σίγουροι ότι δεν εντάσσεται μέσα σε δασικούς χάρτες. Αν εντάσσεται, κάνουμε τότε αντιρρήσεις υπάρχουν άλλες διαδικασίες που τις ξέρουν οι τοπογράφοι, με πρόδειλο, αν είναι πρόδειλο σφάλμα και μπορούμε να το περάσουμε, ή με αντιρρήσεις, τις κάνουμε μέσω των γραφείων των τοπογράφων. Αυτό. Επίσης, ένα νέο όσον αφορά τα δασικά, έχουμε και τις οικιστικές πυκνώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο συμπολίτες μας υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τέτοιο θέμα. Δηλαδή, οι οικιστικές πυκνώσεις είναι ακίνητα τα οποία θεωρήθηκαν ως δασικά, γιατί βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις και θεωρήθηκαν δασικά και δεν περιελήφθησαν στους χάρτες, εξαιρέθηκαν. Τώρα λοιπόν βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ που είπε ότι και οι οικιστικές πυκνώσεις δεν είναι δάση. Δηλαδή σπίτια που είναι σε δάσος δεν είναι πλέον δάσος
είναι μια έμεση νομιμοποίηση των ακινήτων μέσα σε δασικές εκτάσεις. Μπορούν και πρέπει μέχρι τέλος Νοεμβρίου να πάνε να δηλώσουν όσοι είχαν τέτοια θέματα με ένα παράβολο 250 ευρώ και κάποιες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν μέσω και πάλι μάλλον των τοπογράφων. Τοπογράφοι μηχανικοί ξέρουν για αυτά τα θέματα καλύτερα. Επομένως έχουμε αυτό το νέο για τις σχετικές πυκνώσεις και επίσης νέο έχουμε και για όσους δεν είχαν μπει στους χάρτες και είχαν θεωρηθεί δασικές οι εκτάσεις τους, παρόλο που ήταν οι άνθρωποι, τα χωράφια τους τα είχαν με νόμιμα έγγραφα, με πράξεις της διοίκησης, δηλαδή περιπτώσεις αναδασμών, περιπτώσεις νομίμων απαλωτριώσεων, περιπτώσεις ανταλλαγών, περιπτώσεις αγορών από το δημόσιο. Τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή με πράξεις της διοίκησης, είχαν οι άνθρωποι χωράφια και τα οποία θεωρήθηκαν ως δασικές εκτάσεις. Αυτοί λοιπόν και αυτά τα θέματα λύθηκαν και μέχρι τέλος Νοεμβρίου μπορούν να πάνε και αυτοί να τα δηλώσουν. Επαναλαμβάνω, σε τοπογράφους και μηχανικούς, αυτοί ξέρουν καλά αυτά τα θέματα. Κύριε Κυριακούση, έχουμε και μία σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομή. Αυτό νομίζω ότι θα ανοίξει και τον δρόμο για αντιπαροχές. Αυτό, ναι, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι ένα μέτρο που τρέχει ήδη. Έχει ξεκινήσει το 2022. Είναι η καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή ήδη τρέχουν. Έχουμε πάρει αναστολή για 3 έτη. Έχουν περάσει τα 2 και μένει το 3ο, τέλος του 22 τελειώνει. Όσοι λοιπόν έχουν, τι είναι η αναστολή ΦΠΑ, είναι το 24%. Όσοι έχουμε οικόπεδα που θέλουμε να τα δώσουμε αντιπαροχές και μέχρι τώρα έπαιρνε το 24% plus, δηλαδή ΦΠΑ επιπλέον. Αυτό λοιπόν το γλιτώνουμε, έχει ανασταλεί το μέτρο. Όσοι λοιπόν έχουμε οικόπεδα που ενδιαφερόμαστε για αντιπαροχή, βρίσκουμε τους εργολάβους και συνεννοούμαστε άμεσα. Μέχρι τέλος 22 πρέπει να τελειώσει και αυτό το θέμα για όσους ενδιαφέρονται. Μάλιστα. Έχουμε και το νέο εξοικονομώ που αλλάζει πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα εξοικονομώ. Το νέο εξοικονομώ είναι ένα πρόγραμμα που έρχεται. Τώρα το περιμένουμε και αυτό τέλος Οκτωβρίου. Όσοι θέλουν αναβάθμιση ενεργειακή των σπιτιών τους θα ενταχθούν μέσα. Είναι πρωτοποριακό. Πρώτα-πρώτα αφορά, να πούμε, ποσό μέχρι 28.000 περίπου ευρώ. Περίπου. Το ποσό αυτό νομίζω εκεί έχει κλειδώσει. Αλλά είναι πρωτοποριακό γιατί πλέον δεν συνδέεται με το χρόνο υποβολής της αίτησης, αυτή η δραματική κατάσταση που βίωναν οι μηχανικοί στην προσπάθειά τους να περάσουν τα προγράμματα των πελατών τους, ποιος θα περάσει πρώτος στη δήλωση, αυτό πλέον φεύγει και μπαίνουν άλλα θέματα μοριοδότησης, δηλαδή αξιολόγησης βασικά των αιτήσεων, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό, με μόρια, μέσω μορίων δηλαδή, με μεγαλύτερο ποσοστό μοριοδότησης σχετικά με το τι θα κάνεις στο ακίνητο, πόσο δηλαδή ενεργειακά πραγματικά αναβαθμίζεται και όχι πόσο γρήγορο ο μηχανικός σου πρόλαβε και έκανε την αίτηση. Επομένως τελειώνει αυτή η γελία κατάσταση πραγματικά μετά και από άμεσες διαμαρτυρίες και τις επομητά και άλλων φορέων τελειώνει αυτή η κατάσταση. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα και αφορά κυρίως χαμηλά εισοδήματα αυτή τη φορά, δηλαδή και κοινωνικά ευαίσθητα άτομα, έχει άτομα δηλαδή μονογονεϊκές οικογένειες που παίρνουν μοριοδότηση, αμαία που παίρνουν ποσοστό μοριοδότησης, χαμηλά εισοδήματα, έχει ένα ειδικό κομμάτι για ευάλωτα νοικοκυριά με 5.000 ατομικό εισόδημα, δηλαδή πολύ χαμηλό εισόδημα ή με 10 έως 10.000 οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή είναι πολύ καλή περίπτωση για άτομα πραγματικά που είναι σε ευαίσθητες ομάδες και μπορούν να μοριοδοτηθούν. Λέγοντας και πάλι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το παίρνει το τι θα κάνεις πάνω στο ακίνητό σου και όχι το πόσο γρήγορα βάζεις την αίτησή σου μέσα στο σύστημα. Αυτά για το εξοικονομώ που μας έρχεται. Όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα των ακινήτων, από πότε θα αρχίσει να τρέχει και τι πρέπει να προλάβουν οι ιδιοκτήτες? Η ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως είπαμε και πριν, ξεκινάει από 1η-1η του 2022. Ό,τι μπορέσουμε και κάνουμε μέσα αυτό το τρίμηνο σε θέματα μεταβιβάσεων χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα, να πούμε ότι είναι ένα μέτρο που μας έρχεται οπωσδήποτε, δεν θα υπάρξει άλλη. Το δήλωσε ο Υπουργός, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, γιατί ήδη έχει παραταθεί 2-3 φορές. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Δυστυχώς θα το υπομισθούμε οι ιδιοκτήτες. Το κόστος θα ανέρχεται. Θα είναι ένα επιπλέον ποσό που θα έχουμε σε οποιαδήποτε μεταβίβαση. Σίγουρα θα αγγίζει το χιλιάρικο, για να μην πω και περισσότερα. Θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουμε έτοιμους τους φακέλους. Ουσιαστικά η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι μια ψηφιοποίηση από εμάς, από την τσέπη των ιδιοκτητών, του πολεοδομικού φακέλου.
Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε για οποιαδήποτε μεταβίβαση, θα πρέπει να ετοιμαστεί ένας έξτρα φάκελος από το μηχανικό μας με την οικοδομική άδεια, με τις κατόψεις, με διάφορα άλλα έγγραφα, ό,τι υπάρχει δηλαδή μέσα στην οικοδομική, μέσα σε μια οικοδομική άδεια, ό,τι συνοδεύει. Αν μερικοί από εμάς τα έχουμε στο αρχείο μας, έχει καλώς. Όσοι δεν τα έχουμε, θα πληρώσουμε τους μηχανικούς να τα πάρουν από την πολεοδομία και να επανασυστήσουμε, ας πούμε, το φάκελο από την αρχή. Πολλά προβλήματα στην πράξη σίγουρα θα δημιουργηθούν. Ένα μεγάλο έξοδο θα μας φέρει ότι ο νόμος απαιτεί για την ηλεκτρονική ταυτότητα την πραγματική απεικόνιση του ακινήτου. Εδώ είναι ένα θέμα που το έχει εντοπίσει η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών και ο Στράτος ο Παραδιάς και έχει κάνει ήδη διαβήματα από τώρα, γιατί θα το βρούμε στην πράξη. Πραγματική κατάσταση σημαίνει ότι αν έχουμε αλλάξει έστω και μια μετατόπιση, ένα τείχο από το σπίτι μας, το έχουμε πάει μισό μέτρο παραπέρα, πρέπει να κάνουμε καινούργια κάτωψη. Αυτό σημαίνει ναι, επιβάρηση, έρχεται άνθρωπος, μετράει στο σπίτι η μηχανική, θα μετρήσουμε ξανά από την αρχή, ενώ μπορεί να έχουμε φάκελο, να έχουμε στο αρχείο μας την κάτωψη, στον πολεοδομικό φάκελο να υπάρχει, δεν θα ισχύει. Θα πρέπει να κάνουμε καινούργια αποτύπωση. Μία μεγάλη δαπάνη θα μας φέρει αυτό, σε περίπτωση αυτή η παράγραφος, ας πούμε, του νόμου. Σε περίπτωση που όντως υπάρχει μια αλλαγή στο σπίτι μας, δηλαδή, όχι εσωτερική και εσωτερική αλλαγή, όχι μόνο εξωτερική το περίγραμμα της οικίας, αλλά και η εσωτερική. Αν έχουμε αλλάξει δηλαδή ένα δωμάτιο, το έχουμε διαφοροποίηση. Αν έχουμε ανοίξει ένα σαλόνι, αν έχουμε ρίξει ένα τοίχο, πρέπει λοιπόν να αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση. Αυτό θα μας φέρει μια επιβάρηση. Και επίσης επιβάρηση μπορεί να φέρει σε παλιές οικοδομές, που επίσης ένα θέμα που το έχει αντιμετωπίσει μηδά και το τρέχει από τώρα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, παλιές οικοδομές όσον αφορά τη στατικότητα. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο φάκελο χαρτί για τη στατικότητα του κτηρίου, που καταλαβαίνετε τώρα αυτό τι κόστος είναι για ένα μεμονωμένο διαμέρισμα που θα κάνει μια μεταβίβαση εσείς, ας πούμε, στο παιδί σας. Θέλετε να μεταβάσετε μια γκαρσονιέρα π.χ., ένα μικρό διαμερισματάκι, και θα πρέπει να ενημερώσετε το φάκελο λόγω ηλεκτρονικής ταυτότητας με την στατική επάρκεια της οικοδομής, όχι του διαμερίσματός σας, αυτού που μεταβιβάζετε, αλλά της οικοδομής. Για μεν τις καινούργιες οικοδομές, τις νεότερες, σίγουρα θα υπάρχει στην πολεοδομία. Για δε τις πολύ παλιές οικοδομές, μπορεί να υπάρξουν στην πράξη προβλήματα, διότι από ό,τι έχω ακούσει και από μηχανικούς και ο Στράτος Παραδιάς που έχει τις επαφές του, λέει ότι αυτό το έγγραφο σε πολλές οικοδομές, ειδικά στις μεγαλοπόλεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε. Ίσως δεν ήταν απαραίτητο τότε και δεν υπήρχε. Τι να σας πω, θα δημιουργήσει θέμα αυτά τα δύο χαρτιά, δηλαδή τα δύο έγγραφα, περισσότερο από όλα τα άλλα. Σίγουρα θα έχουμε ένα επιπλέον κόστος πάντως. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε άμεσα όσο μπορούμε, βέβαια, και εμείς, όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι αυτή την εποχή πνίγονται οι άνθρωποι και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δηλαδή κάνουν τη μέρα νύχτα για να μας εξυπηρετήσουν όλες τις περιπτώσεις. Αλλιώς από 1η-1η-22 θα ζούμε με την ηλεκτρονική ταυτότητα, δυστυχώς. Αν μπορούμε να πούμε για τα εκτός σχεδίου που τρέχει και εκεί μια προθεσμία, εκτός σχεδίου ακίνητα, μέχρι το 2022 έχουμε και εκεί καταληκτική ημερομηνία, τα εκτός σχεδίου, τα χωράφια μέχρι δύο στρέμματα, αυτά που τα έχουμε αγοράσει ως οικόπεδα, να μην γίνουν ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα χωράφια. Όσοι λοιπόν έχουμε τέτοια περίπτωση παρέκκλησης, δηλαδή δόμηση κατά παρέκκληση, έως δύο στρέμματα, επαναλαμβάνω, τα οποία θα εξαιρεθούν τέλος του 2022, βγαίνουν από τη μέση. Αν μέχρι τέλος του 2022 δεν βγάλουμε οικοδομική άδεια και μέχρι τέλος του 2026 δεν χτίσουμε το φέροντα οργανισμό, το σκελετό δηλαδή του οικοδομήματος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ, κύριε Κυριακούση.